Αγαπητοί μας φίλοι, φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε σε ακόμα μια πετοσφαιρική εκπομπή. Μια εκπομπή που φέρνει κοντά σας όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το ανδρικό και γυναικείο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας στην Κύπρο και ό,τι συμβαίνει φυσικά στον χώρο της πετόσφαιρας με εκλεκτούς καλεσμένους. Στην σημερινή μας παρέα ένας άνθρωπος γενικότερα της πετόσφαιρας, ένας άνθρωπος που έφαγε με το κουταλάκι τα γήπεδα και από τον χώρο της διαιτησίας για 25 χρόνια, αν δεν λαθάνομαι, μεγαλούργησε σε αυτόν τον τομέα. Ήταν και παρατηρητής αγώνων μέχρι πρόσφατα ο Νίκος Ευγενίου στην σημερινή μας παρέα, ο οποίος θα έχει πολλά να μας πει και σε σχέση με τα όσα βλέπει, γιατί βρίσκεται καθημερινά και στα μεγάλα παιχνίδια της πετόσφαιρας. Νίκο, σε χαιρετώ. Τιμή μας για την παρουσία εδώ και νομίζω πως θα έχουμε αρκετά ευχάριστα να πούμε στον κόσμο και να μεταφέρουμε και εμπειρίες του Νίκου Ευγενίου από το άθλημα της πετόσφαιρας που ξεκίνησε και φέτος και έχει έναν αλφα-ανταγωνισμό και στην πρώτη κατηγορία και στην πρώτη κατηγορία αντρών αλλά και σε αυτή των γυναικών. Η τιμή είναι δική μου, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, τηλεθεατρίες της CableNet. Είναι χαρά που βρισκόμαι σήμερα στο στούντιο να μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι σχετικά με το άθλημα της πεδοσφαίρησης. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά και θα ξεδιπλώσουμε σήμερα τα όσα βλέπουμε για το αντρικό πρωτάθλημα πρώτιστα, να δούμε την κάρτα των αντρών και της 7ης αγωνιστικής, η οποία δεν περιλάμβανε τον αγώνα της Ομόνιας, μιας και οι πράσινοι θα έχουν την επόμενη Τετάρτη παιχνίδι σημαντικό στην Ευρώπη με την Lindermans Alst Βελγίου. Η ανόρθωση πέρασε από την Πάφο, κέρδισε τον Παφιακό στο tie break με μεγάλη ανατροπή. Ολυμπιάς Φρενάρος Νέα Σαλαμίνα νίκη στο Θεόδωρος Μάρκου για την ερυθρόλευκη ομάδα του Κυριάκου Αδάμου και από Έλα Αναγέννηση 0-3 στο Λευκό Θεό, στο τηλεοπτικό παιχνίδι από την CableNet. Βρισκόταν εκεί ο Νίκος Ευγενίου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο. Ομόνια και από ΑΠΟΕΛ έχουν 14 βαθμούς, αλλά η Ομόνια έχει παιχνίδια στο χέρι. Το ΑΠΟΕΛ έχασε για τρίτη φορά φέτος, κάτι που δεν άρεσε στον Γιώβαν Μέλκα, τον οποίο θα ακούσουμε σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι απέναντι στην Αναγέννηση. Ανόρθωση με την νίκη της ανεβαίνει στις 5 νίκες, ανεβαίνει στους 13 βαθμούς, όσο έχει και η Αναγέννηση Δερίνιας που με νέο προπονητή πλέον βλέπει με περισσότερη προοπτική το πρωτάθλημα, στο 4-3 πλέον η ομάδα της Δερίνιας. Στους 12 βαθμούς ανέβηκε η Νέα Σαλαμίνα με την τέταρτη νίκη της επίσης στην σεζόν. Ο Παφιακός έμεινε καθυλωμένος στους 9, πιο κάτω η Ένωση με 3. Ακόμη δεν έχει βαθμοθυρία η Ολυμπιάς Φρενάρος, η οποία έχει απολογισμό 7 ητών μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Νίκο Ευγενίου, ήσουν στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Αναγέννηση. Περίμενες με αυτόν τον τρόπο να περάσει η Αναγέννηση από τη Λευκωσία ή θεωρείς πως ήταν και έτσι μια μικρή έκπληξη να βλέπουμε μια καθαρή νίκη για τους φιλοξενούμενους? Άρη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έκπληξη βάσει των προηγούμενων αποτελεσμάτων που είχε φέρει η Αναγέννηση στις προηγούμενες αγωνιστικές. Η Αναγέννηση παρουσιάστηκε αναμορφωμένη με την παρουσία του καινούργιου προπονητή, του Κυριάκου του Καμπερίδη, ο οποίος φάνηκε πολύ διαβασμένος. Είχε κλείσει σχεδόν κάθε επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάστηκε πολύ γεμάτη, με πάθος, με αγωνιστικότητα η Αναγέννηση Δερίνιας και μπορώ να πω έλεγχε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά το κλειστό σκορ που φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Η Αναγέννηση, πιστεύω, και με την μαζική παρουσία των οπαδών της στο γήπεδο της, θα είναι ένα από τα φετινά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αυτής της αγωνιστικής με επίκεντρο την σπουδαία επικράτηση της Αναγέννησης στη Λευκωσία επί του εκ των πρωτοπόρων από ΕΛ. Μέχρι στιγμής με 14 βαθμούς προηγείται, όπως προαναφέραμε, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μαζί με την Ομόνια που έχει παιχνίδια στο χέρι.
Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με χαμόγελο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όπου και διεξήχθησαν οι τρεις αγώνες της 7ης αγωνιστικής. Ανόρθωση, Αναγέννηση και Νέα Σαλαμίνα ήταν οι μεγάλοι νικητές της 7ης ημέρας αγώνων στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας ανδρών. Μεγάλο παιχνίδι έγινε στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη, με την Ανόρθωση να επιστρέφει από το 0-2 και να κερδίζει 2-3 τον Κουότιο Χόμ Σπαφιακό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και πήραν τα δύο πρώτα σετ στις λεπτομέρειες με 32-30 και 27-25, και τα ράλι πόντων να φέρνουν ένα εξαιρετικά αγωνιώδες παιχνίδι. Όμως η Ανόρθωση έκαναν την ανατροπή, ανεβάζοντας στροφές και επικρατώντας στα υπόλοιπα σετ 23-25, 19-25 και 21-25. Μετά την νίκη της, σε δεύτερο σερί ντέρμπι, η Ανόρθωση μείωσε την απόσταση από την κορυφή στον ένα βαθμό. Ιδανικό ήταν το ντεμπούτο του Κυριάκου Καμπερίδη στον πάγκο της Αναγέννησης Δερίνιας. Η παθιασμένη ομάδα της Αναγέννησης κέρδισε μέσα στο Λευκόθιο τον Αποέλ με 0-3 και τον φρέναρε, υποχρεώνοντας την ομάδα του Μέλκα στην δεύτερη σερί ήττα, που ήταν και η δεύτερη στο Λευκόθιο. Ο αγώνας ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του ισορροπημένος, με την Αναγέννηση να είναι πιο παθιασμένη και να φεύγει με το σπουδαίο διπλό, καθώς η ομάδα της Δερίνιας είχε τον τρόπο να κλειδώνει υπέρ της τα σετ. 23-25 σε 30 λεπτά και 22-25 σε 31 αγωνιστικά λεπτά τα πρώτα δύο σετ των φιλοξενούμενων, που ήταν σταθεροί και στο τρίτο, κλειδώνοντας την τέταρτη νίκη τους στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας. Τέλος, η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε 0-3 σετ στην αίθουσα Θεόδωρος Μάρκου της Ολυμπιάς Φρενάρους, κάνοντας άλμα στους 12 βαθμούς, δύο λιγότερους από Ομόνια και από ΕΛ. Η ομάδα του Κυριάκου Αδάμου, αν και είχε ανταγωνισμό σε όλα τα σετ, τα κατέκτησε έχοντας το πάνω χέρι και το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Τα σετ 20-25, 18-25 και 22-25, και τέταρτη νίκη για τους ερυθρόλευκους της αμοχώς του. Ο αγώνας Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ομόνια αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ομόνιας. Αναμενόμενα τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Η ήττα του Παφιακού από την Ανόρθωση ίσως να αποτελεί μία μικροέκπληξη, για τον λόγο ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα του Παφιακού μέχρι τώρα αγωνιστικής του παρουσίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανακάμψει η ομάδα του Παφιακού, ειδικά στην έδρα της θεωρείται δυνατή έδρα. Τώρα, για την Ανόρθωση, η Ανόρθωση έδειξε φέτος ότι έχει όλα τα φόντα, τόσο εκτός όσο και εντός, να διεκδικήσει επί ίσης ώρες την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως είδαμε και με τη διακύμαση του σκορ, τα σετ έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες. Ευελπιστώ ότι και από τις δύο ομάδες θα δούμε ακόμα καλύτερη απόδοση. Μιλάς περισσότερο για το καλό του αθλήματος. Ναι. Μιλάς για ομάδες που είναι παραδοσιακές δυνάμεις του βόλεϊ, και ο Παφιακός και η Ανόρθωση. Θεωρείς πως, επειδή είδαμε μια κάμψη στα προηγούμενα πρωταθλήματα, ίσως δεν είδαμε τόση μεγάλη αντίδραση και από Παφιακό και από Ανόρθωση, που ο Παφιακός μεν έπαιξε στους τελικούς πέρσι, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί την Ομόνια, η Ανόρθωση έμεινε πιο πίσω. Θεωρείς πως ίσως την φετινή σεζόν, επειδή διαχειρίστηκαν κάποιες αλλαγές στα ρόστερ τους περισσότερο, οι ομάδες αυτές θα είναι πιο δυνατές στο άμεσο μέλλον, στο δεύτερο γύρο? Πιστεύω ότι, και θα τολμήσω να το πω, ότι στο φετινό το πρωτάθλημα έχει μία ελαφριά υπεροχή η ομάδα της Ομόνιας. Η ομάδα της Ομόνιας τα τελευταία χρόνια κατάφερε να εδραιωθεί στις ψηλές θέσεις, κατάφερε να έχει πολύ καλή παρουσία στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Έχει εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος ξέρει και επιλέγει καλούς ξένους παίχτες. Έχει παντρέψει το κυπριακό υλικό μαζί με τους ξένους τους παίχτες και δείχνουν πολύ καλό θέαμα. Δίδω ελαφρύ προβάδισμα στην Ομόνια, αν και κρεμεί ένα παιχνίδι με την Ανόρθωση. Θα είναι πολύ καθοριστικό γύρω το παιχνίδι. Τώρα, για τις υπόλοιπες ομάδες, Παφιακός και Ανόρθωση, θα είναι, τις βλέπω μέχρι τέλους να διεκδικούν θέση στην τετράδα. Για το Αποέλ, Νίκο, ξεκίνησε πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Έχει μαζέψει και πολύ καλούς Κύπριους πετοσφαιριστές στο φετινό του ρόστερ. Θεωρείς πως κάνει κοιλιά την δεδομένη στιγμή? Μπορεί. Μπορεί, διότι βάσει της παρουσίας του, τους έχω δει και με το παιχνίδι της Ανόρθωσης στη Λέμεσο. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε το Αποέλ να το κερδίσει, εάν το δεύτερο σετ, το 26-24,
έγερνε η πλάστιγκα υπέρ του Αποέλ. Εδώ να πούμε και για την παρουσία των φιλάθλων της ανόρθωσης, οι οποίοι σε κόσμια πλαίσια όθησαν την ομάδα της αμοχώς του να πάρει το 5ο σετ με ευκολία, μπορούμε να πούμε, και πιστεύω ότι ήταν ο δεύτερος διαγώνιος, όπως το χαρακτηρίζω, τους οπαδούς των ομάδων. Λοιπόν, θα δούμε, θα ακούσουμε δηλώσεις έτσι, και απολογισμό του παιχνιδιού που είδαμε την περασμένη Παρασκευή στο Λευκόθεο. Δεν ήταν ευχαριστημένος προφανώς ο κύριος Ζεμέλκα. Πάμε να ακούσουμε τα σημαντικά που είπε ο προπονητής του Αποέλ, αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές, Κυριάκος Καμπερίδης και νεόφυτος Κυπριανού, ήταν από τους κομβικούς παράγοντες για να έρθει αυτό το μεγάλο διπλό. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στην Δερίνια. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση, με αυτοπεποίθηση, και μας ανάγκασε την ομάδα μας, το Αποέλ, να φαίνεται ακόμα πιο ευάλωτη στο κομμάτι μπλοκ άμυνα. Είχαμε μελετήσει το παιχνίδι, ξέραμε ότι δεν ήταν απλητική η ομάδα, η Δερίνια στο κέντρο, στη θέση νούμερο 3. Αλλά αυτό το παιχνίδι που εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, να χαλάμε την υποδοχή της αντίπαλης ομάδας, και τα καταφέραμε μέχρι ένα σημείο, δεν πέρασε στο κομμάτι αυτό που σας είπα, μπλοκ άμυνα, και φάνηκε αυτή η διαφορά. Ήταν όντως ένα κακό παιχνίδι για μας, και από την αντίδραση που είδαμε μπροστά μας στο πρώτο σετ, το 14-11, που ήμασταν μπροστά εμείς και είδαμε μια αντίδραση από την αντίπαλη ομάδα, εκεί μετά παίχτηκε και στο ψυχολογικό κομμάτι, μας πήρε από κάτω και δεν μπορούσαμε να το επαναφέρουμε. Εντάξει, θα δούμε τώρα, θα καθίσουμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε τα λάθη μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει συνέχεια. Κτίσαμε μια ομάδα η οποία θα βλέπει πιο ψηλά φέτος, θα κάνει πρωταθλητισμό. Έχουμε βάλει αυτό το στόχο, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε βρει ακόμα το πλάνο για να φτάσουμε εκεί. Εγώ είμαι ευχαριστημένος σαφώς και από το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως από την αγωνιστική συμπεριφορά, που δεν παρατήσαμε το παιχνίδι, ακόμα και όταν το ΑΠΟΕΛ βρέθηκε κάποιες φορές μέσα στο παιχνίδι μπροστά. Πιο πολύ είμαι χαρούμενος γιατί τα παιδιά μείνανε ενωμένα και το παλέψανε και το κρατήσαν την τακτική και είχαν πίστη. Κάθε μάτς είναι δύσκολο. Το πρωτάθλημα φέτος έχει πάρα πολύ ισοδύναμες ομάδες. Το φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Πολλά μάτς 3-2, πολλά μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Εμείς θέλουμε να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι όσο γίνεται και ψηλά. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα, γιατί στην ουσία επέστρεψα στο σπίτι μου για ένα παιχνίδι στην πρώτη μου ομάδα. Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ, αλλά ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω στην ομάδα την οποία πήγα φέτος και με εμπιστεύτηκε. Ήθελα να δώσω όσα μπορούσα σε αυτή την ομάδα, να αποδείξω στην ομάδα αλλά και στον εαυτό μου ότι μπορώ να πετύχω κάποια πράγματα. Το προσπαθήσαμε όλη η ομάδα απόψε, με βοήθησαν πολύ και οι συμπαίχτες μου. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι, δυνατά. Ήταν μια νέα αρχή σήμερα, δείξαμε ότι μπορούμε και προχωράμε παρακάτω. Συμφωνείς για τους πρωταγωνιστές που μίλησαν, Νίκο? Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω τον νεόφυτο. Είναι ένας πεντοσφαιριστής, τον οποίο όταν ήμουν εγώ το 19 τεχνικός διευθυντής στο ΑΠΟΕΛ, ήταν ένας μικρούλης τον οποίο έχω επενδύσει, αν μπορεί να χαρακτηριστεί ο όρος, πάνω στον νεόφυτο. Μου αρέσει ο νεόφυτος και σε θέμα αναγωνιστικότητας, πάθους, ήθους. Θεωρώ ότι μαζί με τον Καραγιάννη στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ ήταν οι κύριοι πρωταγωνιστές. Είχαν τσιμετένιο μπλοκ απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Προηγουμένως με είχες ρωτήσει για το ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Έχει πολύ καλούς Κυπρίους, αρκετά καλούς ξένους, με αποκορύφωμα την παρουσία Γιάννη Μέλκα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει το κυπριακό βολέι. Θα κάνει το λεγόμενο comeback. Πολύ καθοριστικό θα είναι το παιχνίδι της Παρασκευής, διότι ξεκινούμε με το καλό το δεύτερο γύρο.
Ευελπιστώ ότι θα δούμε την Παρασκευή έναν καλύτερο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ πρέπει, αν θέλει να έχει έτσι και καλύτερες βλέψεις, να πάει να χτυπήσει για το παιχνίδι που έρχεται την μεθεπόμενη αγωνιστική, όχι αύριο, που παίζει με το ΑΠΟΕΛ για το... Για τον ντέρπι στον δεύτερο γύρο. Θυμόμαστε πώς έχασε το ΑΠΟΕΛ από την Ομόνοια στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού στο Λευκό Θεό. Αν μπορέσει να έχει ανάλογα καλή εμφάνιση και να μπορέσει να κερδίσει την Ομόνοια που μέχρι στιγμής είναι αίτητη. Το Νοτική Ένωση πιστεύω θα είναι το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν χάσει το ΑΠΟΕΛ δεν θα παρουσιαστεί το γνωστό ΑΠΟΕΛ στο κλασικό ντέρπι με την Ομόνοια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει φαβορί. Τα μεταξύ τους παιχνίδια τα τελευταία χρόνια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, η Ομόνοια έχει κάποιον προβάδισμα λόγω των πολλών διεθνών παιχνιδιών. Έρχεσαι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με άλλον αέρα και ειδικά όταν κερδίζεις. Δράτω με αυτόν που είπες και πάμε σε προσωπικό επίπεδο. Εσύ τι θυμάσαι περισσότερο από τα ευρωπαϊκά ταξίδια, έτσι, και από τους μεγάλους αγώνες, γιατί έπαιξες και παιχνίδια Champions League για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι παίρνει ένας διαιτής από αυτούς τους αγώνες περισσότερο, επιστρέφοντας στην Κύπρο, τι φέρνει μαζί του? Άρη μου, καταρχήν είναι μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε διαιτητή να αγωνίζεται στη ψηλότερη διασυλλογική διοργάνωση. Εγώ είχα την τύχη για 8 συνεχόμενα χρόνια να βρίσκομαι σε αυτές τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις διοργανώσεις δεν είναι αναγκαίο μόνο να είσαι γνώστης του αντικειμένου. Χρειάζεται και πολλά άλλα. Χρειάζεται ισχυρή προσωπικότητα, χρειάζεται... Να είσαι κυρίως και εντός και εκτός γηπέδου. Τα κοιτάζουν τα πάντα. Το τι αποκομίζεις από αυτές τις διοργανώσεις και είναι κάτι το οποίο θέλω να μεταφέρω και στους πιο νέους διαιτητές, είναι ότι η μικρή μας Κύπρος μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την ψηλή διασυλλογική διοργάνωση. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω και να εισηγηθώ στην Ομοσπονδία, στηρίξτε τους διαιτητές σας ή στην Ευρώπη. Δηλαδή, ασκείτε κι εσείς πίεση σαν μικρή Ομοσπονδία. Όλες οι Ομοσπονδίες διαδραματίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις μεγάλες τις διοργανώσεις. Έχουμε διαιτητές που σιγά σιγά δείχνουν ταυτότητα, μη τι άλλο. Χρήστος Μαϊφώσης, Ανδρέας Δανιήλ, ο Δημήτρης Ογκούνης τώρα πήρε κλίση. Είναι ενθαρρυντικό στοιχείο για την Κύπρο να παίρνει εμπειρίες με την παρουσία όλων αυτών των ατόμων στο εξωτερικό και προφανώς μπορούν να προσφέρουν και να έχουν διαφορετική εικόνα, αν θέλεις, και στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ένα ύφος που χρειάζεται για να μεταφέρεις έτσι άνεση, αν θέλεις, τουλάχιστον από όσα βλέπω εγώ, και στους πεντοσφαιριστές, γιατί έχετε άμεσο feedback, προφανώς ο διαιτητής έχει άμεσο feedback με τους παίχτες κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης. Όπως χαρακτηριστικά λέω στους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα που σχολιάζεις, κάνεις ορισμένες παρατηρήσεις το τι έγινε στο παιχνίδι, προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι οι διαιτητές μας, κυρίως οι πέντε διεθνείς, είναι ελαφρώς πιο ψηλών το επίπεδο από το πρωτάθλημα που βλέπουμε μπροστά μας. Θεωρώ τυχερούς τους διαιτητές που οι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα είναι τέσσερις. Και έχουμε την επιλογή να έχουμε σε κάποιους αγώνες δύο διεθνείς. Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου και τους υπόλοιπους διαιτητές. Είναι διαιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν βελτίωση από αγωνιστική σε αγωνιστική. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσπάθεια. Χρόνο με το χρόνο, επειδή βλέπαμε και κάναμε ανάλυση του αντρικού πρωταθλήματος, θεωρείς πως χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση? Είναι κάπως στάσιμη, θεωρείς, η αγωνιστική ταυτότητα των ομάδων σε σχέση και με τι βλέπουμε κάθε χρόνο, ή θεωρείς πως μπορεί, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες να ανελιχθεί το πρωτάθλημα ακόμη περισσότερο?
Ήδη γίνονται κινήσεις τώρα για τέταρτο ξένο. Σε κάποιες ομάδες αυτό είναι ευνοϊκό. Έχουμε και λόγω τραυματισμών τις περιπτώσεις που μπαίνει ο τέταρτος ξένος πιο γρήγορα στα ενδότερα της ομάδας. Ή θεωρείς πως και κάποιες άλλες κινήσεις πρέπει να γίνουν για να δούμε καλύτερες μέρες, αν θέλει, στο πρωτάθλημα πεντοσφαίρας? Ο κύριος ρόλος που διαδραματίζεται στο πρωτάθλημα είναι το οικονομικό. Εάν το οικονομικό μιας χι ομάδας είναι κάποιες χιλιάδες, οι επιλογές σου είναι συγκεκριμένες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πολλών των ξένων, διότι βλέπω και κάποιες αντιδράσεις από τους Κύπριους πεντοσφαιριστές, δεν θέλω να πω ότι είναι αδικαιολόγητες. Απλώς πιστεύω πρέπει να καταλάβουν οι Κύπροι πεντοσφαιριστές ότι τη ψήφιση των τεσσάρων ξένων είναι οι παράγοντες των ομάδων τους που τις έκαμε. Δεν ήρθε μια καλή ημέρα η Κυπριακή Ομοσπονδία Πεντοσφαίρισης και να πει έτσι θελικά από αύριο ή από τη νέα σεζόν θα παίζουμε με 4 ξένους ή με 5 ξένους. Είναι οι παράγοντες που τα ψηφίσουν. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει στο... Τώρα θα αγωνιστούν με τα δικά τους μέσα, με αντιδράσεις, με κάποιες πανό. Αυτά συζητήθηκαν και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πεντοσφαίρισης, ο οποίος φιλοξένησε την προηγούμενη εβδομάδα μια λαμπρή βραδιά των αθλητών που υπερτέρησαν, που διακρίθηκαν μέσα στην σεζόν. Πάμε να δούμε τι έγινε την περασμένη Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Κυπριακό Βόλεϊ γιόρτασε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας διοργάνωσε την περασμένη 5η 1η Δεκεμβρίου την τελετή απονομής των βραβεύσεων για την περίοδο 2021-2022. Βραβεύτηκαν οι πρωταθλήτριες ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών σε αγόρια-κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, με τον Proper την Gallery Apollon να έχει την τιμητική του, καθώς πήρε τιμητικές βραβεύσεις για τα πρωταθλήματα των κοριτσιών κάτω των 13 ετών, κάτω των 16 ετών, όπως και της πρώτης κατηγορίας γυναικών, εκεί όπου κατέκτησε όλους τους περσινούς τίτλους της προηγούμενης σεζόν. Στους άνδρες η Ομόνια βραβεύτηκε ως η ομάδα της σεζόν με το Double και η ευχή ότι θα έχει συνέχεια η παρουσία της στην Ευρώπη, ενώ τιμήθηκε και η αναγέννηση για τα 100 χρόνια του σωματείου στα αθλητικά δρόμενα του τόπου. Ειδική βράβευση στην αρχηγό του Απόλλωνα, Άνδρη Ιορδάνους, η οποία εκτός από την καλύτερη γυναίκα της χρονιάς τιμήθηκε για το ήθος και την προσήλωσή της στην ομάδα της αλλά και την εθνική ομάδα, γεγονός που ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ, διδάκτορ Μιχάλης Κρασιάς. Καλύτερος έφηβος ο Φίλιππος Χρυσοστόμου του Λέοντα Λιβαδιών, καλύτερη νεάνιδα η Μαρία Όλγα Σιαπάνη της Λεμεσός Βόλεϊμπολ και καλύτερος στους άνδρες ο διεθνής άσος της Ομόνιας Νικόλας Ελευθερίου. Βραβεύτηκαν επίσης οι πρωταθλήτριες ομάδες στο beach volley των ανδρών, η Αντώνης Λιωτάτης και Πάμπος Ζορπής, όπως και η πρωταθλήτρια ομάδα των γυναικών με τις Έρικα Νίστρομ και Αλεξάνδρα Κουσάροβα να παίρνουν το βραβείο τους, όπως και για την πέμπτη θέση στους κοινοπολιτιακούς η Μανολίνα Κωνσταντίνου και η Ζόγια Κωνσταντοπούλου. Η κορύφωση της εκδήλωσης ήρθε με τις μεταθανάτιες βραβεύσεις στους Θεόδωρου Μάρκου, Βαγγέλη Κουτουλέα, Ουράνιο Ιωαννίδη και Ντίνο Μιχαηλίδη. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ειδική βράβευση του επί 27 χρόνια Γενικού Γραμματέα της ΚΟΠΕ, Δ. Γιάννου Προκοπίου, και της επί 44 χρόνια Γραμματέως της ΚΟΠΕ, Χριστούλας Βιολάρη. Αυτά συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην γιορτή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πεντοσφαίρισης. Πάμε να δούμε την αυριανή αγωνιστική, 8η, στο πρωτάθλημα ανδρών, με την πρωτοπόρο Ομόνοια να παίζει με την Ολυμπιάς Φρενάρους αύριο στο τηλεοπτικό παιχνίδι στο Θεόδωρος Μάρκου, στο Φρενάρος. Από Έλληνα Σαλαμίνα, ντέρμπι, βάσει των όσων είδαμε, μεγάλο παιχνίδι στο Λευκό Θεό. Το Αποέλ έχει κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα στο Σπύρος Κυπριανού. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Παφιακός στο Παραλίμνη και Ανόρθωση Αναγέννηση στο Θεμιστόκλειο. Επίσης, δυνατή μονομαχία βάσει και της τελευταίας νίκης της Αναγέννησης στο Λευκό Θεό. Κάπου εδώ θα δώσουμε μια πρώτη πάσα για διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και με γυναικείο πρωτάθλημα. Επιστροφή στο στούντιο για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής μαζί με τον Νίκο Ευγενίου. Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο. Μια ακόμη ευχάριστη προσωπικότητα θα βάλουμε στην οθόνη μας μέσω video call και καλησπερίζουμε την καλύτερη γυναίκα της σεζόν, Άνδρη Ιορδάνους, η οποία βραβεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζει να βρίσκεται στις επάλξεις με τον Απόλλωνα. Ήταν και το καλοκαίρι παρά την εγκυμοσύνη της στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Άνδρη,
Σε καλησπέριζω. Καλησπέρα, Άρη μου. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε αρκετά για την περσινή σεζόν που έκλεισε καταρχήν με πάρα πολλά θετικά για τον Απόλλωνα και την Άντρη. Ήταν και ο σημαντικός λόγος που έφερε την βράβευσή σου, Άντρη. Αλλά όπως είπε και στο βάθρο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πεντοσφαίρισης, ο κύριος Μιχάλης Κρασάς, ήταν ο μεγαλύτερος λόγος για να διακριθείς και να βραβευτείς, ιδιαίτερα και η σταθεροποίηση σου, αν θέλεις, δίπλα στις μικρές της εθνικής ομάδας, έδωσες αρκετά στην εθνική και χωρίς να αγωνίζεσαι σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και ο Λουίς Λοΐζου σε στήριξε, έτσι, στο πόστο σου, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσαν η σεζόν του πρωταθλήματος και του κυπέλου, είχα πάρει ένα τηλέφωνο από τον προπονητή, τον κύριο Λοΐζο, και μου λέει, Άντρη, θα μπορείς να μας βοηθήσεις. Λέω, μα πώς πλέον. Μου λέει να είσαι κοντά στην ομάδα και να προσφέρεις ό,τι μπορείς με την ύπαρξή σου. Λέω, εννοείται, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Και όταν μου το ζήτησε και ο κύριος Κρασάς, δεν θα μπορούσα με τίποτα να αρνηθώ. Αντιθέτως, με βρήκε πολύ συγκινημένη και πολύ θετική. Και λέω, ό,τι μπορώ, όσο μπορώ, θα βρίσκομαι κοντά στις κοπέλες. Δυστυχώς δεν μπορούσα να ταξιδεύω μαζί τους, γιατί ήμουν προς το τέλος της εγκυμοσύνης μου, γύρω στον 8ο μήνα, που ήταν τα παιχνίδια. Αλλά στα εντός ήμουν εκεί και σε κάθε προπόνηση ήμουν κοντά στις κοπέλες και στο προπονητικό team. Νίκο, θυμάσαι την Άντρη όταν αγωνιζόταν πιο μικρή? Για να ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, χαρακτηριστικά θυμούμε την Άντρη σε πολλούς αγώνες που διαιτητεύσα. Και σε διάφορες ομάδες που ήταν η Άντρη είναι στα αυτιά μου ακόμα, μια κραυγή της την ώρα που εκτελούσε σέρβις και την ώρα που έκανε επιθετικό χτύπημα, όχι μπροστά σε πρώτο χρόνο από την Πασαδόρο, πίσω από την Πασαδόρο. Έβγαζε μια φωνούλα και θυμούμε, τούτη τη φωνούλα είναι αποτυπωμένη ακόμα στο αυτί μου. Εντάξει, είναι και η έκρηξη. Οι άντρες είναι από τις κοπέλες που έχουν την έκρηξη και έχουν την προσπάθεια, την μαχητικότητα, αν θέλεις, πάνω στο φιλέ, την ώρα που θα κάνουν το άλμα τους. Οπότε είναι ένα παιδί που περνά κάποια πράγματα, έτσι, και ψυχολογικά. Και πολλές φορές λένε και οι προπονητές πως η ψυχολογία είναι το παν στο άθλημα της πετόσφαιρας. Άντρη, πόσο σημαντική είναι η επιστροφή σου, έτσι, ψυχολογικά στην ομάδα? Γιατί ο Απόλλωνας μπορεί να μην ξεκίνησε αναλόγως και της περσινής σεζόν, ή νομίζεις πως όπως ξεκινήσατε πέρσι ξεκινάτε και φέτος? Θέλετε λίγο τη ροή σας, έτσι, για να πάρετε αποτελέσματα? Ναι, κοίτα. Σε προσωπικό βαθμό ήταν πολύ σημαντικό να γυρίσω πίσω στην ομάδα μου για να νιώσω και εγώ καλά. Αντιλαμβάνεσαι, μετά την εγκυμοσύνη, οι ορμόνες, ναι, τα μωρά, η οικογένεια, το σπίτι. Ήταν πολύ λογικό να θέλω να επιστρέψω γρήγορα. Νομίζω, θέλω να πιστεύω, και αυτό το που παίρνω από τις συμπαίκτριες μου και τον προπονητή μου και η διοίκηση, είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι με στηρίζουν και ότι με χρειάζονται, σε εισαγωγικά, δίπλα τους. Άλλα τα εισαγωγικά, σε χρειάζονται και πρακτικά. Γιατί ο Απόλλωνας χρειάζεται μια καλή Άντρη στο rotation που κάνει φέτος. Έχετε και αρκετές, έρχεται και νέες παίχτριες, οπότε ο Απόλλωνας πρέπει να περάσει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, αλλά είναι και πρακτικά η ομάδα που θα παίξει με την Ολυμπιάδα φέτος για το πρωτάθλημα. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεφύγει από τα κυπριακά δεδομένα όσον αφορά το roster και την ποιότητά τους, έτσι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μας, ναι, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν 2 με 3 παίχτριες είναι καινούργιες. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι αλλάζει αρκετά η ομάδα. Δεν είναι ότι έφυγε μία παίχτρια και μπήκε μία άλλη
εντάξει, θα τη φέρουμε στα νερά μας, στην ομάδα, θα την κάνουμε ομάδα. Είναι τρεις, είναι λίγο πιο δύσκολο το έργο μας. Αλλά θεωρούμε ένα Γιάννη Γιαμπάνη και τις υπόλοιπες παίχτριες που είμαστε οι Κύπριες, θεωρώ ότι γίνεται καλή δουλειά και οι στόχοι νομίζω παραμένουν ήδη. Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ολοκληρώσατε με τις Σέρβες, νομίζω πήρατε μάθημα, αλλά δώσατε και μάθημα στο δεύτερο αγώνα. Στο πρώτο δεν ήσασταν ανάλογες. Από όσα είδαμε, δεν ήταν και καλή εμφάνιση το Απόλλωνα. Στο δεύτερο όμως η ομάδα σας πάλεψε και δεν πήρε μόνο εμπειρίες, αλλά θα μπορούσε να πάρει και μια σημαντική νίκη, έτσι, για να την έχει ο Απόλλωνας, έτσι, να την μοιράζεται με τον κόσμο της, έτσι, και με την ιστορία του. Νομίζεις, Άντρη, πως τέτοιες εμφανίσεις όπως το δεύτερο παιχνίδι με τη Ζόκουμπ μπορούν να φέρουν καλύτερες μέρες και να ξαναδείξουν, να είναι οδηγός, αν θέλει, στον φετινό Απόλλωνα για το πώς θα διαχειριστεί τους αγώνες με την Ολυμπιάδα? Ναι, εννοείται. Τέτοιοι αγώνες, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικοί και σε προσωπικό επίπεδο στις παίχτριες, αλλά και σε ομαδικό. Για εμένα, όπως το βλέπω, είναι όταν παίζεις με τέτοιου είδους ομάδες, τέτοιου είδους επίπεδο, πρέπει να μπαίνεις μέσα χωρίς άγχος, χωρίς στρες, και συνήθως γίνεται, κάνουν τα καλύτερα σου παιχνίδια έτσι οι ομάδες, που είναι πιο χαμηλό σε σύγκριση με το επίπεδο της ομάδας όπως ήταν η Σερβία. Παίζουν καλύτερα οι παίχτριες, γιατί είναι χωρίς στρες, δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις, τίποτα να χάσεις. Τίποτα να χάσεις συγκεκριμένα, να κερδίσεις έχεις πάρα πολλά. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό και στη δεύτερη αγωνιστική στο home παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είχε γίνει και αρκετά καλή ανάλυση από το προπονητικό team. Ακολούθησαν τις οδηγίες οι παίχτριες και θεωρώ ότι ήταν λεπτομέρεια να έρθει η νίκη ή θα μπορούσε και η πρόκριση σε κάποια σημεία που έπρεπε να ήταν πιο συγκεντρωμένες οι δικές μας οι παίχτριες. Ερώτηση και στους δύο για το ποιες ομάδες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα πλην του Απόλλωνα και της Ολυμπιάδας. Γιατί όσοι μίλησαν εδώ στην εκπομπή, είναι λογικό να βλέπουν αυτές τις δύο ομάδες να μην έχουν προφανώς αντίπαλο. Αλλά πρακτικά βλέπουμε και ομάδες όπως η Νέα Σαλαμίνα και η ΑΕΛ που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και παίρνουν αποτελέσματα. Μπορούν να κάνουν τη ζημιά, Άντρη και Νίκο, στο φετινό πρωτάθλημα και στην Ολυμπιάδα και στην ομάδα του Απόλλωνα στον δεύτερο γύρο? Θεωρώ ότι οι ομάδες από τη θέση 3 μέχρι ακόμα και τη θέση 8, το πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Στην ερώτηση είναι αν θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά του Απόλλωνα και της Ολυμπιάδας. Αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν, δηλαδή αρχές του πρωταθλήματος, νομίζω ότι η Λεμεσός, η Νέα Σαλαμίνα, είχε πάρει σετ του Απόλλωνα, ναι, και σε κάποια παιχνίδια η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ναι μεν κέρδισε με το σκορ το 3-0, αλλά ήταν γεμάτα τα σετ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει Γιάννης. Από εκεί μας τα έφερε, Άντρη, από εδώ. Μας είπε πως ο Νικολάκης ή ο Γιαπάνης θα πανηγυρίσουν. Εντάξει, αυτό νομίζω πως το φανταζόμαστε εύκολα. Άντρη, εντάξει, μίλησε για τα χαμένα σετ. Και η Λεμεσός σας πήρε σετ και η Σαλαμίνα 2 στην έδρα σας. Πιστεύεις πως μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες πρώτιστα και με την ΑΕΛ? Νομίζω ΑΕΛ, Λεμεσός, σε Αλαμίνα και Ανόρθωση μπορούν να κάνουν ζημιά, αλλά θα είναι κριτήριο για το πώς θα μπορέσετε να σταθεροποιήσετε εσείς την απόδοσή σας κόντρα σε αυτές τις ομάδες? Ναι, εγώ πάντα είμαι της άποψης και λέω ότι αυτές οι πιο μικρές ομάδες σε θέμα budget είναι και πιο δύσκολες. Γιατί είναι και όπως είπα πριν για τα πανευρωπαϊκά. Μπαίνουν πιο ελεύθερα, παίζουν καλύτερα,
η ομάδα έτσι, οι πιο καλές ομάδες, οι πιο ψηλά σε μπάτζετ μπαίνουν λίγο πιο χαλαρές και εκεί είναι που γίνεται η ζημιά. Επομένως, για μένα θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είναι ο καλός εαυτός της ομάδας. Δηλαδή, αν η ομάδα σου είναι ο καλός εαυτός, τότε θα πηγαίνουν όλα μια χαρά. Και αυτό συμβαίνει συνήθως όταν είσαστε σε εγρήγορση. Οι άντρες είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Και μοιράζει έτσι χαμόγελα και τόνωση στις συμπαίχτριές της. Καταληκτικά, Άντρη, πιστεύεις πώς μπορούμε να δούμε ανάλογο έτσι τελείωμα της φετινής σεζόν όπως την περσινή? Και νομίζω πως πέρσι χαμογελάσατε, ήσασταν η ομάδα που πήρε τα σημαντικά παιχνίδια. Προς το τέλος ρόλαρε και μπόρεσε να κατακτήσει τους τρεις τίτλους. Ο Απόλλωνας μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο φέτος? Βεβαίως, αυτός είναι και ο στόχος της ομάδας. Αλλή μόνο να τελειώνει στην κορυφή και να μην έχει στόχο τον ίδιο. Είναι αυτό που είπες. Πέρσι η ομάδα, εγώ θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, από τα play-offs που ήταν πιο δυνατά παιχνίδια, η ομάδα που έπαιζε κάθε εβδομάδα ντέρπι είχε ρολάρει και πιο εύκολα. Είχε βρει ένα ρυθμό και νομίζω αυτό είχε βοηθήσει. Τώρα δεν υποτιμώ τις άλλες ομάδες, εννοείται. Είναι αυτό που είπα και πριν, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε παιχνίδι. Είναι όλα σημαντικά. Λοιπόν, Άντρη μου, σε ευχαριστούμε για την εδώ παρέμβασή σου, για τα όσα μας είπες. Χαρακτήρια και πάλι και για τις βραβεύσεις της περασμένης εβδομάδας. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να απολαμβάνουμε τα καλά παιχνίδια. Νομίζω πως μπορούν να μας δώσουν καλύτερα στο μέλλον όλες οι ομάδες. Όχι μόνο ο Απόλλωνας και η Ολυμπιάδα, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που έχουν δυναμώσει και οι πιο κάτω, έτσι. Μπορούμε να δούμε τουλάχιστον πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Σύμφωνο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή καλό συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Άντρη. Γεια σας. Λοιπόν, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε καταρχήν χαμόγελο και θετική ενέργεια. Έτσι. Από αθλητές και αθλήτριες, Νίκο. Στα λεγόμενα της Άντρης, όταν μια ομάδα δεν βρίσκεται σε εγρήγορση και μπαίνει περισσότερο χαλαρή, κάπου εκεί την πατά, έτσι. Έχω προσέξει για ορισμένες ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλη αποχή από το πρωτάθλημα λόγω υποχρεώσεων του Απόλλωνα, λόγω άλλων καταστάσεων. Αυτό δεν ωφελεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι οι αναβολές να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ας μπουν και άλλες μέρες στην αγωνιστική. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει αγωνιστική απραξία και να παίζει σερή παιχνίδια μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε πως και αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει έτσι μια εξαναβολής αναμέτρηση, μιας και μας δίνει την πάσα ο Νίκος. Πάμε να δούμε την κάρτα της αγωνιστικής που προηγήθηκε αρχικά. Δεν έπαιξε ο Απόλλωνας. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση 3-0 στο Βαρσώτικο Ντέρμπι, μεγάλη νίκη για τις Ερυθρόλευκες του Γρηγόρη Μπάλου. 3-0 κέρδισε και ο Άρης Πολεμίου, πρώτη νίκη για την ομάδα από το Πολέμι. Και ο δικέφαλος παραμένει στον Πυθμένα, μόνος του. Ολυμπιάδα Νεάπολης Λεμεσός Βόλεϊμπολ, 3-0 σετ για την πρωτοπόρο και αίτητη Ολυμπιάδα. Εδώ η κάρτα με την βαθμολογία. Ολυμπιάδα υπερέχει 4 πόντων της ΑΕΛ και της Σαλαμίνας. Ο Απόλλωνας παραμένει στους 11 βαθμούς γιατί έχει μόλις 4 παιχνίδια. Χρωστά 3 αγώνες η ομάδα της Λεμεσού, η περσινή πρωταθλήτρια. Και πιο κάτω, Λεμεσός Βόλεϊμπολ 9, 6 ανόρθωση. 3 ο Άρης Πολεμίου με την νίκη του πάνω στον Δικέφαλο, ο οποίος παραμένει ουραγός και χωρίς επιτυχία την φετινή σεζόν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το γυναικείο πρωτάθλημα της περασμένης Τρίτης. Δύο νίκες γηπεδούχων και μια μεγάλη επικράτηση φιλοξενήμων της ομάδας ήταν ο απολογισμός των αγώνων της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας γυναικών πρώτης κατηγορίας.
Νέα Σαλαμίνα και Ολυμπιάδα πήραν καθαρές νίκες στην έδρα τους, ενώ ο Άρης Πολεμίου άλλωσε το γέρι κερδίζοντας 3-0 σετ το δικέφαλο. Στο Νεάπολη επιστροφή, η Ολυμπιάδα συνέχισε την αίτητη παρουσία της στο πρωτάθλημα. Οι παίκτριες του Γιάννη Νικολάκη παρουσιάστηκαν σοβαρές και στα 3 σετ, μην αφήνοντας περιθώρια ελπίδας στις ροζ παίκτριες. Το 25-11, 25-7 και 25-15 αποτυπώνει την δυναμική των δύο ομάδων που έφερε το 6-6 για την πρωτοπόρο ομάδα της Νεάπολης που χρωστά και τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Στο γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου, η Νέα Σαλαμίνα επιβλήθηκε της ανόρθωσης στο ντέρμπι της Αμοχώς του. Οι Ερυθρόλευκες πήραν το βαροσιώτικο ντέρμπι κρατώντας αποστάσεις στο τελευταίο διάστημα και των τριών σετ. 25-20, 25-22 και 25-20 τα τρία σετ, με την ομάδα του Γρηγόρη Μπάλου να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία της Ντέσι Νικόλαβα, κερδίζοντας μάλιστα και τρεις αγώνες στη σειρά. Η Σαλαμίνα ανέβηκε στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς, αφήνοντας την ανόρθωση στην έκτη θέση με 6, με τον νέο προπονητή της Πιόρτ Ματέλα να έχει αρκετά να διορθώσει στη συνέχεια για τις Κιανόλευκες. Τέλος, στο γέρι, ο Άρης Πολεμίου πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα με 3-0 σετ επί του δικέφαλου γέρι, ο οποίος έμεινε μόνος στον πυθμένα του πίνακα. Η ομάδα από το Πολέμη κατάφερε και πήρε κεφάλι στα σετ, επικρατώντας στο ράλι του πρώτου με 24-26, γεγονός που έφερε τον ρυθμό του αγώνα με το μέρος του. Οι παίκτρες του Άρη κέρδισαν τις εντυπώσεις, όμως στο πρώτο τηλεοπτικό παιχνίδι για την ομάδα έδειξαν στον κόσμο του Βόλου ότι έχουν ένα αξιόλογο σύνολο που θα δώσει τη μάχη της παραμονής. Ο Άρης πήρε και τα άλλα δύο σετ με 14-25 και 18-25 για να πάρει τους πρώτους τρεις βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα και μάλιστα στην έδρα της ομάδας που λογικά θα παλέψει επίσης για τη διατήρησή της στην πρώτη κατηγορία. Μεγάλη νική για τον Άρη Πολεμίου. Έτσι και ενθαρρυντικά μηνύματα για μια ομάδα που προσπαθεί μόνη της, παίζει εκτός έδρας, θα λέγαμε, γιατί παίζει τα περισσότερα παιχνίδια από το ξεκίνημα στο Αφροδίτη, στην Πάφο. Οπότε κάνει την μικρή μετακίνηση, αν θέλει. Καλά, μισά ώρα είναι το Πάφος Πολέμη, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο είναι. Και δείχνει να παλεύει τα παιχνίδια του. Ο Άρης, δεν ξέρω αν παρακολούθησες παιχνίδια της ομάδας από το Πολέμη, Νίκο, αλλά κάνει την προσπάθειά του για να παραμείνει στην κατηγορία με κάθε μέσο. Διαχρονικά είναι συμπαθέστατη η ομάδα του Άρη Πολεμίου. Οι άνθρωποι εκεί με τα πενιχρά τους μέσα καταβάλουν υπερπροσπάθεια για να διατηρηθεί το τμήμα ζωντανό. Τους αξίζουν χίλια συγχαρητήρια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η ομάδα του Πολεμιού θα έφερνε νίκη και θα φέρει και άλλες νίκες. Τους έχουν τύχει και κάποιες αναποδιές με το θέμα και τραυματισμό. Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα επανέλθουν. Αισιοδοξώ ότι ο Άρης θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Τώρα, για τους φίλους μας του δικέφαλου. Και αυτούς μπορώ να πω τα ίδια. Είναι σε ακριτικό μέρος, καταβάλουν και αυτοί υπερπροσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια είχαν μια πολύ καλή πορεία στον χώρο του βόλεϊ. Είναι ευχάριστη, ας το πούμε, παρουσία. Ας ελπίσουμε με την παρουσία του νέου προπονητή ότι θα δούμε αξιόλογος προπονητής, μελετημένος, γνώστης του Κυπριακού βόλεϊ. Να τους ευχηθούμε για αυτούς τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις σε αυτό το παιχνίδι. Δικέφαλος Άρης, ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι από την CableNet. Να δούμε τι μας είπαν περισσότερο οι παίκτριες και ο προπονητής και ο πρόεδρος του Άρη Πολεμίου, που δεν συναντάμε και συχνά. Περιμέναμε εδώ και αρκετές αγωνιστικές για την πρώτη μας νίκη. Είχαμε κάνει αρκετά καλά παιχνίδια και στα προηγούμενα. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε μια παίκτρια με σοβαρό τραυματισμό προς Τσιοχιαστό. Της ευχόμαστε γρήγορα πίσω στα γήπεδα. Η ομάδα μας είναι καλή. Δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, τόσο εύκολη επικράτηση. Σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Δικέφαλος, το οποίο είχαμε και αυτής μια τεράστια προσπάθεια. Αλλά αυτά είναι. Υπάρχουν νικητές κοιτημένοι. Ευτυχώς είναι η δική μας ομάδα που πανηγυρίζει σήμερα. Και ελπίζω να το κάνουμε και στο επόμενο και στο μεθοπόμενο παιχνίδι. Πιστέψτε με, η κόπη κοιμόχθη είναι τεράστια. Είμαστε μια μικρή κοινότητα των 1000 κατοίκων. Ένα ιστορικό σωματείο σχεδόν 70 χρόνια. Ιδρυτικό μέλος της ΚΟΠΕ από το 1978. Μια μικρή ομάδα που προσπαθούμε να κρατήσουμε τον αθλητισμό, να κρατήσουμε τα παιδιά μακριά από κακές συνήθειες. Η προσπάθεια μας πέρσι ήταν τεράστια.
η πρώτη κατηγορία, μιλάμε για άλλα budget, μιλάμε για τεράστια ποσά. Προσπαθούμε με τα παιδιά που είμαστε εκεί να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Έχουμε δημιουργήσει ξανά μετά από χρόνια τις ακαδημίες μας. Αγωνιζόμαστε στα κορίτσια 2014 και 2016. Αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, να διατηρήσουμε τον Άρη, να διατηρήσουμε τις ακαδημίες και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε μια ατυχία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος που μας πήρε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι αυτή είναι η αρχή και πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερα παιχνίδια από τον Άρη Πολεμίου και γιατί όχι και πολλές νίκες. Προσπαθούμε πολύ και στις προπονήσεις. Είχαμε αρκετούς δύσκολους αγώνες. Ήθελαμε την νίκη, η αλήθεια να είναι. Νομίζω το δείξαμε και στο γήπεδο. Είναι μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Σίγουρα είναι ένα βήμα για την παραμονή μας. Είμαι περήφανη για την ομάδα και συγχαρητήρια για όλες τις παίκτριες. Περηφάνεια στο μεγαλείο της, με την οικογένεια Κουπί και όχι μόνο να βρίσκεται επί των επάλξεων στο βόλεϊ. Τι θέλει περισσότερο το γυναικείο βόλεϊ, έτσι καταληκτικά, Νίκο, για να βρίσκεται πάντα στις επάλξεις έτσι, και να δίνει έτσι, ωραία παιχνίδια? Θεωρώ ότι είναι στις επάλξεις, είναι και η πιο όμορφη νότα του πρωταθλήματος. Απλώς πιστεύω ότι η Ολυμπιάδα και ο Απόλλωνας έχουν έναν ελαφρό προβάδισμα, μιλώντας πάντοτε για την τετράδα. Από τη θέση 3 μέχρι τη θέση 6 πιστεύω θα παρακολουθήσουμε πολύ όμορφα παιχνίδια. Τώρα, η βάση των σημερινών, ο σχολιασμός μας είναι πάντοτε με τα σημερινά δεδομένα. Βάση των θέσεων 7 και 8, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει βελτίωση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή θα παλέψουν για παραμονή Δικέφαλος και Αρής. Ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη, πρακτικά, ναι. Πρακτικά και οι υπόλοιποι θα κάνουν προσπάθεια για να πλασαριστούν στην τετράδα, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα της 8ης αγωνιστικής αλλά και το εξαναβολής παιχνίδι αρχικά του Απόλλωνα με την Ανόρθωση στο Σωτήριον. Το ερχόμενο Σάββατο η Ανόρθωση παίζει με τον Απόλλωνα σε εξαναβολής αναμέτρηση. Ο Απόλλωνας θα ξαναπαίξει 3 μέρες αργότερα. Είναι αυτό που μας έλεγε η Άντρυπος από τη στιγμή όπου υπήρχε η απουσία του Απόλλωνα από το πρωτάθλημα, θα παίξει σε ροή αγώνων στην συνέχεια. Ο Απόλλωνας παίζει τη Λεμεσό βολεϊμπόλ στην έδρα του. Ακολουθεί το Ολυμπιάδα Νεάπολης Άρης Πολεμίου στο Νεάπολη επιστροφή. Δικέφαλος Ανόρθωση στο Γυμνάσιο Γερίου και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ στο Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου. Η ΑΕΛ δεν έπαιξε με τον Απόλλωνα, θυμίζουμε, την περασμένη Τρίτη, γιατί για τα γνωστά επεισόδια στο ποδόσφαιρο που μεταφέρθηκαν έτσι και οι αφιβολίες έτσι στον χώρο της πετοσφαίρισης σε σχέση με το όσα διεξάγονται εκτός αγωνιστικών χώρων, Νίκο Ευγενίου. Υπάρχουν και αυτά και αναγκαστικά με αυτά πορευόμαστε. Δυστυχώς. Εδώ πρέπει για ακόμα μια φορά οι υπεύθυνοι, αυτοί που μπορούν να ελέγξουν καταστάσεις, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, οι Ομοσπονδίες, ακόμα και η Ομοσπονδία, να αρχίσει ο καθένας με τον δικό του τρόπο που μπορούν να κουμαντάρουν καταστάσεις. Στον χώρο του βόλεϊ δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ούτε πρέπει και ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σου. Κάθε καλό. Νομίζω πως θα είσαι κοντά στο άθλημα της πεντόσφαιρας που υπεραγαπάς για να μοιράζεσαι και την εμπειρία σου στον χώρο και στους νεότερους για να μπορέσουμε έτσι να μπορέσουν όλοι να κρατούν το άθλημα σε ένα καλό επίπεδο. Άρη, σαν καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα, αν και θα πρέπει να το αναφέρω πιο πριν, θα ήθελα, επειδή είχαμε το θέμα των βραβεύσεων, ταπεινή μου άποψη, την οποία υποστηρίζω διαχρονικά, είναι η εισαγωγή της βράβευσης και του σώματος των διαιτητών. Και εξηγούμε. Να υπάρξει ο θεσμός της βράβευσης ανερχόμενου νέου διαιτητή, καθώς και της βράβευσης του διαιτητή της χρονιάς. Ας ελπίσουμε ότι η Ομοσπονδία θα το εισαγάγει
με τη νέα αγωνιστική χρονιά. Έγινε η βράβευση με τον Δημήτρη τον Κουκούνη, ο οποίος είναι νέο πρόσωπο στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οπότε νομίζω πως θα εισακουστεί και αυτή η πρόταση του Νίκο Ευγενίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Θέλω να ευχηθώ, επειδή είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, να ευχηθούμε καλές γιορτές, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Και ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τη νέα αγωνιστική χρονιά, που πιστεύω το 23 θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, θα είναι σε εξέλιξη το κύπελλο. Και εύχομαι όλα τα καλά και σε εσένα, Νάρη. Λοιπόν, υγεία πρωτιστά σε όλους, γιατί είχαμε και πολλούς τραυματισμούς. Εγώ θα ευχηθώ υγεία και σε σένα για να μπορέσουμε να βλέπουμε έτσι ωραίες μέρες στον χώρο της πετόσφαιρας. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, εδώ την ίδια ώρα στις 8.30. Καλό βράδυ για την ώρα.